Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και πάω ευθύς αμέσως στην εκλεκτή, πραγματικά εκλεκτή καλεσμένη μας. Είναι η συγγραφέας η κυρία Φιλομήλα Λαπατά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και είμαι πραγματικά συγκινημένη που μιλώ μαζί σας. Με τιμάτε εσείς, με τιμάτε που με επιλέξατε να μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα αυτή την ημέρα. Όπως είναι το σημαντικό. Ο έρωτας βέβαια, τι άλλο. Λοιπόν, άλλο. Βεβαίως, η πολυπλοκότητα των σχέσεων που πραγματικά αποτυπώνεται με τη δική σας πένα στα ιστορικά σας μυθιστορήματα και στα βιβλία σας, πρέπει να σας εξομολογηθώ. Και αυτό νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό για ένα συγγραφέα, ότι δεν σας γνώριζα, ούτε πέσατε στην αντίληψή μου μέσα από κάποιες εκδόσεις ή δεν ξέρω τι, αλλά μία φίλη μου ενεχείρισε στην κυριολεξία ένα βιβλίο σας και δεν μου είπε τίποτα άλλο. Και όταν έμεινα ενεή στο τέλος του μυθιστορήματος, της είπα, μα καλά, γιατί δεν με προειδοποίησες. Λοιπόν, το λέω αυτό διότι πραγματικά, κυρίες και κύριοι, η Φιλομήλα Λαπατά έχει ένα μοναδικό τρόπο, καθόλου μελοδραματικό, να εξερευνά σε βάθος την ανθρώπινη ψυχή, μέσα από ιστορική έρευνα, μέσα από απίστευτες διαδρομές και ταξίδια κτλ. Αλλά σήμερα την έχουμε λοιπόν παρακαλέσει να μιλήσουμε λίγο για αυτό το πραγματικά βασανιστικό δαιμόνιο, αν είναι δαιμόνιο, δηλαδή τον έρωτα. Τον έρωτα, ναι. Τι να σας πω, είναι πάντα η μεγάλη ανατροπή. Εγώ έχω ερωτευτεί πολλές φορές στη ζωή μου. Με επιτυχία ή όχι, δεν θέλω να το κρίνω έτσι, γιατί πιστεύω ότι κάθε έρωτας είναι ένα ταξίδι στο εσωτερικό μας. Και βέβαια είναι ότι ο έρωτας στο τέλος μπορεί να τσακίσει και την εικόνα που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Επειδή λοιπόν εγώ είμαι μία μόνιμη μαθήτρια της ζωής, όλα αυτά τα τσακίσματα και τα δύσκολα τα παίρνω σαν ένα μάθημα και στο τέλος τα ευλογώ. Τι να σας πω, είναι θέμα ο έρωτας που το έχω ψάξει αρκετά, δεν έχω βέβαια βρει απαντήσεις, ακόμα τουλάχιστον, αλλά ελπίζω ότι έχω, να μην πω αρκετά, ότι έχω καλά χρόνια μπροστά μου και ίσως να βγάλω κάποιο συμπέρασμα μπορέσω. Σας το ευχόμαστε και μας το ευχόμαστε όλων των ανθρώπων, γιατί τα πάθη ανθρώπινα είναι, αλλά νομίζω ότι έχετε μια αισιόδοξη οπτική και καλά πάντα κάνετε. Και καλά πάντα κάνετε. Εγώ το παίρνω σαν ένα μάθημα δηλαδή. Ναι. Γενικότερα όπως προχωράει η ζωή μας και στα τελευταία 7 χρόνια είναι της κρίσης, εγώ θα βάλω στην τελευταία δεκαετία όπως παρακολουθείτε τη ζωή, τον κόσμο, τα πράγματα, το κοσμοίδωλο να το πω έτσι. Ναι. Νομίζετε ότι χωράει ακόμα ο έρωτας? Βεβαίως, πιστεύω ότι είναι τελικά από ό,τι περνάμε, ότι είναι η μόνη μας διέξοδος ο έρωτας. Αλλά ξέρετε ποιο είναι? Είναι μια παγίδα εδώ. Γιατί παρόλο που λίγος πολύ όλοι μας έχουμε μια ιδέα του ανθρώπου που θέλουμε να ερωτευτούμε, του ανθρώπου που θέλουμε να βρούμε, το πρόσωπο όμως που λέμε πως θέλουμε να βρούμε δεν έχει στο τέλος καμία σχέση με το πρόσωπο που καταλήγουμε να βρισκόμαστε μαζί ή να μοιραζόμαστε τη ζωή μας. Εδώ είναι η μεγάλη ανατροπή. Θα μου πείτε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πιστεύω από την πείρα μου ότι υπάρχουν πολλοί υποσυνείδητοι μηχανισμοί που μπαίνουν στη μέση στον έρωτα. Ένα και πολύ σημαντικό που επηρεάζει απόλυτα τις επιλογές μας, γιατί και ο έρωτας είναι επιλογή. Είτε είναι φανερή, είτε είναι υποσυνείδητη, είναι επιλογή. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό που συνήθως λέμε, είτε το κεραυνοβόλο, είτε ότι είναι τυφλός, ή ότι δεν κοιτάει εκείνο, δεν κοιτάει το άλλο. Ακόμα και ο κεραυνοβόλος πιστεύω ότι είναι επιλογή. Επιλέγουμε υποσυνείδητα το άτομο το οποίο χρειαζόμαστε. Να σας το προσγειώσω. Είναι βιολογική διαδικασία, πιστεύετε, αρχικά? Ναι. Ως επιλογή υποσυνείδητα του οργανισμού και του εγκεφάλου για την διαιώνιση του είδους? Μάλιστα. Πιστεύω ότι ξεκινάει από εκεί και πολλοί επιστήμονες λένε ότι ο έρωτας κρατάει, γιατί είναι θέμα χημικό, απόλυτα λένε, ότι κρατάει από 9 έως 18 μήνες. Από και αυτό που λέμε, που λένε οι Αμερικάνοι, το infatuation, αυτές οι πεταλούδες στο στομάχι, αυτή η ανάγκη να είσαι με τον άλλον και να σμίγεις με τον άλλον, είναι θέμα χημικό. Μέσα όμως αυτό και κάτω από αυτό μπαίνουν άλλοι μηχανισμοί. Μπαίνουν άμεσα, σας είπα, είναι οι επιλογές μας και βέβαια οι εμπειρίες που έχουμε από την οικογένεια που προερχόμαστε.
συμπεριλαμβανομένη της ποιότητας της σχέσης που είχαν και οι γονείς μας μεταξύ τους, με εμάς, αλλά και με τους δικούς τους γονείς. Όλα αυτά υπησέρχονται κάτω από όλα αυτά, από όλο αυτό που λέμε έρωτας, και εκεί είναι που μας μπερδεύουν. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι μπαίνουμε σε μια σχέση εμείς, ενώ γνωρίζουμε πως δεν είναι η σωστή, δεν είναι η κατάλληλη για μας. Αστερίσκος, με συγχωρείτε. Οι ηρωίδες σας, κυρίως οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες, ναι, οι ήρωες των μυθιστορημάτων σας, από όσα έχω εγώ διαβάσει, μπαίνουν σε τέτοιες σχέσεις. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή όχι ακριβώς παράνομες, αλλά πώς να το πω τώρα. Μη συμβατές, ακριβώς, με την κοινωνική πραγματικότητα. Ναι. Γιατί προσπαθούμε να αλλάξουμε τον άλλον, επειδή μας έχουν μάθει, έτσι έχουμε διδαχτεί. Και πιστεύω κι εσείς, αλλά κι εγώ στις γενιές τις δικές μου, πως οποιοσδήποτε σύντροφος είναι καλύτερος από τον καθόλου σύντροφο. Mm-hmm, πιστεύουμε δηλαδή πως η σχέση με το ολοφύλλο είναι και η μεγαλύτερη πηγή ικανοποίησης, πληρότητας. Και έτσι υποφέρουμε όταν όλες αυτές οι σχέσεις γίνονται πηγή πόνου και απογοήτευσης στο τέλος. Γιατί τα άτομα δεν είναι τα σωστά, αλλά σας είπα. Είναι αυτό το ερωτηματικό, είναι ή δεν είναι. Επειδή λοιπόν επανέρχομαι στην αισιόδοξη πλευρά, πιστεύω ότι όλη μας η ζωή είναι μία μάθηση, πιστεύω ότι και αυτά τα κατάλληλα πρόσωπα έρχονται στη ζωή μας, ακατάλληλα εντός εισαγωγικών, ακριβώς για να μας διδάξουν αυτό το πράγμα, να βρούμε δηλαδή τον εαυτό μας. Είναι εργαστήρια οι σχέσεις. Ο έρωτας πιστεύω ότι είναι ένα εργαστήριο. Και βέβαια προσφέρεται να λύσουμε και τα προβλήματά μας, τα προσωπικά. Να κάνουμε και αυτές τις γενναίες αλλαγές και βέβαια να βάλουμε τα όρια μας. Ποιος βάζει τα όρια του εύκολα? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Το ζητούμενο είναι να σκεπτόμαστε και όχι να αντιδρούμε. Αυτό για μένα είναι το ζητούμενο στις σχέσεις, λέμε. Και βέβαια, για να αγαπάμε απόλυτα τον εαυτό μας, όχι εγωιστικά. Γιατί η σχέση με τον εαυτό μας είναι η νούμερο ένα σχέση. Τη μόνη σχέση που δεν μπορούμε να αποφύγουμε με τίποτα είναι η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Από εκεί ξεκινούν όλα. Επίγνωση δηλαδή. Μέσα από την επικοινωνία προφανώς έχετε με τον περίγυρο, αλλά και με ανθρώπους αγνώστους που επικοινωνούν μαζί σας μέσω του Facebook ή με κάποιο τρόπο και θέλουν να συνομιλήσουν μετά τα βιβλία, δηλαδή καταλαβαίνετε, να ζητήσουν και να ψάξουν από πού ξεκινάτε εσείς τους χαρακτήρες και πού τους φτάνετε και γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Έχετε βγάλει κάποια συμπεράσματα για τη σημερινή ψυχογραφία, το σημερινό ψυχογράφημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων, των σημερινών, πολύ νέων ανθρώπων? Ναι, είναι η άρνηση ανάληψης ευθυνών. Τα είναι οι άλλοι, σου λένε. Αυτό έχω καταλάβει και από τις παρουσιάσεις που κάνω και από τα σχολεία που πηγαίνω για τα μυθιστορήματά μου, τα ιστορικά. Αυτό που συναντώ επανειλημμένος είναι αυτό που μου λένε, μα δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Και ξεκινώ από το σημείο που σας είπα, ότι η επίγνωση είναι το νούμερο ένα, εαυτός μας. Αν μπορούμε δηλαδή αυτό να πολεμήσουμε, νομίζω ότι όλα τα άλλα έρχονται και πέφτουν και δένουν πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι ήσασταν χήμαρος και είσαστε βέβαια μέσα από την πένα σας. Το επόμενο βιβλίο το ετοιμάζουμε, είναι στα σκαριά. Είμαι στη συγγραφή, αλλά επειδή παίρνει πάρα πολύ χρόνο η έρευνα, γιατί βγαίνουν και ξεπετιούνται στοιχεία τα οποία δεν έχουμε εγώ προσωπικά υπολογίσει από την αρχή. Δεν μπορεί να τα υπολογίσει κανένας όλο, ούτε να τα ελέγξει η ζωή. Δεν ελέγχεται, παρένθεση αυτό. Μόνο ο τρόπος που αντιδρούμε στα γεγονότα ελέγχεται. Μάλιστα. Γιατί πάλι ξεκινάει από τον εαυτό μας. Τίποτε άλλο. Γι' αυτό μου έχει πάρει λίγο περισσότερο από χρόνο από ό,τι είχα υπολογίσει στην αρχή. Θα το περιμένουμε. Αλλά θα το περιμένετε. Είναι το δεύτερο βιβλίο από την σειρά «Οι κόρες της Ελλάδας». Μην ξεχνάμε ότι είμαστε όλες κόρες της Ελλάδας. Τα μυθιστορήματα αυτά της σειράς είναι αυτοτελέστατα, παρόλο που δανείζομαι κάποιους χαρακτήρες, γιατί είναι οι περισσότεροι, να πω όλοι, αληθινοί, υπήρξαν οι χαρακτήρες αυτοί και έχουν ζήσει πολλά χρόνια. Μάλιστα,
η Λοκαντιέρα που εμφανίζεται, ναι, η Κοραλία Τζάβαλου, μάλιστα, το πρώτο μου μυθιστόρημα, είχε ζήσει 100 χρόνια στην Αθήνα και την έκανε άνω κάτω αυτή την Αθήνα. Πάλι είμαι πέφτοντας θύματα του έρωτά της, όσοι τη γνώριζαν, έτσι. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Παράκληση εδώ από κάποιους ακροατές που στέλνουν μηνύματα, παραδείγματα τέτοια, όπως ήδη αναφέρατε, προλάβατε τις επιθυμίες των ακροατών. Παραδείγματα, ναι, μέσα από την ιστορία και την ιστορική έρευνα που έχετε κάνει, μεγάλων ερώτων, αδιεξόδων ή με αποτέλεσμα. Ναι. Σας έρχονται? Βεβαίως. Βεβαίως. Βέβαια. Υπάρχουν έρωτες πολλοί. Η Λέγκο Βαρβαρέσου, ναι, στηρίχτηκε αποκλειστικά σε αληθινό πρόσωπο. Σε αληθινό πρόσωπο, ε. Βεβαίως, βεβαίως. Και παρά τα στοιχεία που δίνεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι, ούτε και έχει νόημα να το πούμε. Όχι, δεν, ναι, έχει νόημα. Mm. Δεν έχει νόημα, ναι, νομίζω. Νομίζω ότι ακολουθεί, μπορώ να σας πω για το επόμενο βιβλίο αυτό, ότι το μεν πρώτο έπιασε την περίοδο 1790-1838 με το γάμο του βασιλέα Όθωνα, ιστορικά την περίοδο αυτή, πολύ σημαντική, γιατί ακόμα η Ελλάδα ήταν όχι στα σπάργανα, μιλάμε σε άλλη πραγματικότητα, ναι, σε, ναι, άλλη σφαίρα. Το επόμενο βιβλίο θα καλύψει την περίοδο 1843 με 1880-1890. Θέλω δηλαδή να σταματήσει κάπου εκεί, γιατί τα επόμενα χρόνια είναι η χρυσή εποχή της Ελλάδας. Ναι, είναι όντως η χρυσή εποχή της Αθήνας. Mm-hmm. Είναι η Belle Époque της Αθήνας. Και εκεί θα ήθελα αυτά τα 20 χρυσά χρόνια να τα πάρω τελείως ξεχωριστά. Να μην τα μπερδέψω με αυτήν την προετοιμασία όπου συνέβησαν τα χίλια μύρια όσα, τα οποία συμβαίνουν και σήμερα. Βεβαίως. Και επαναλαμβάνονται κάποια γεγονότα και κάποιες καταστάσεις κτλ. Ναι. Επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, δεν νομίζω ότι μπορεί σε τόσο σύντομο χρόνο να μιλήσει κανείς για τόσο σοβαρά πράγματα, αλλά σήμερα συνεννοηθήκαμε με τη Μαρία Δη Σφυρόρα και κάναμε αυτή την προσπάθεια και σας ευχαριστώ θερμά. Θα εγώ μου επιτρέψετε να κάνω μία πρόταση, και μας ακούει πολλής κόσμος, αντί άλλου δώρου, ναι, και μια και αναφερθήκατε στο πρόσωπο της Λέγκος, ναι, δεν θέλω να αποκαλύψω περισσότερα, ναι, αλλά αντί άλλου δώρου, ας πάρει κάποιος αγαπημένος στην αγαπημένη ή αγαπημένη στον αγαπημένο το βιβλίο σας, πολύ, «Η Επιστροφή», ναι, για να ας διαβάσει αυτή την πορεία αυτού του έρωτα, ναι, και μετά ας ξαναμιλήσουμε. Και ας ξαναμιλήσουμε. Έτσι. Εξάλλου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, έτσι. Ναι, από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορεί «Η Επιστροφή» από τη σειρά «Οι κόρες της Ελλάδας». Είναι το πρώτο κομμάτι ιστορικό, αλλά βέβαια μπλέκονται έρωτες, διάφορα μέσα. Μάλιστα. Το πανόραμα, να το πω έτσι. Να είστε καλά. Ευχές στους ακροατές σας, όλα καλά, δύναμη, ψυχική ηρεμία, πνευματική διάβεια για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις και μην ξεχνάμε ότι όλες οι σχέσεις μας είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας.